Επιστρέφουμε τώρα στο τέταρτο μέρος της εκπομπής. Θα καλησπερίσουμε μέσω σύνδεσης Skype στην εκπομπή μας τον κύριο Γιώργο Κιωσέ. Είναι ο γραμματέας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Κύριε Κιωσέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Σμυρλή. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Καλό μήνα. Καλό μήνα και σε εσάς, κύριε Κιωσέ. Ακούσαμε πολλά πράγματα όσον αφορά τη στήριξη της κυβέρνησης στις επιχειρήσεις. Δεν είναι τίποτα πρωταπριλιάτικο και όλες οι ανακοινώσεις που έγιναν, όλα είναι κανονικά δρομολογημένα. Πόσο εξίσου δρομολογημένη τώρα είναι η κατάσταση με τα self-test, κύριε Κιωσέ? Τι ενημέρωση έχετε για την εκκίνηση της διάθεσης τους στους πολίτες και τι θα γίνει και με τους μαθητές, να δούμε? Παίρνω αφορμή αυτού που είπατε. Μπορεί να ακούσαμε πολλά για τις επιχειρήσεις από τα επίσημα κυβερνητικά χείλη. Για την επιχείρηση φαρμακείο, βέβαια, δεν έχει βγει ποτέ τίποτα. Και το λέω έτσι με ένα μικρό παράπονο, γιατί δεν είμαστε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Έτσι λοιπόν και τα self-test θα διανέμονται δωρεάν υπό την έννοια του λειτουργηματικού του ρόλου μας. Δεν έχουμε κι εμείς πολύ καλή ενημέρωση. Το μόνο που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι πάμε περίπου για τις 12 Απριλίου και ότι θα πρέπει μέχρι αύριο να δηλώσουμε μία μοναδική φαρμακαποθήκη για να ζητάμε από εκεί τα self-test που θα δίνονται στους ασθενείς πολίτες που προσέρχονται στο φαρμακείο μας μόνο για την παροχή τους και όχι για τη διενέργειά τους. Η παροχή τους παρόλα αυτά όμως προϋποθέτει κάποια διαδικασία που χρονικά θα απασχολεί εσάς, κύριε Κιωσέ, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα παρακολουθήσαμε μία συζήτηση που μπορεί να άγγιξε λίγο και το θέατρο του παραλόγου. Ωστόσο όμως είχε μία βάση και από την πλευρά των δικών σας ετοιμάτων, ανεξάρτητα τι έγινε με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό. Σίγουρα θα μπαίνουν πολίτες μέσα. Σίγουρα θα πρέπει να ζητάτε το άμκα τους. Σωστά? Ναι, ο χρόνος ο οποίος θα δαπανούμε έχει υπολογιστεί χωρίς καμία υπερβολή. Περίπου στο μισό ωράριο, αν πάμε στα νούμερα που θέλει η κυβέρνηση να μοιραστούν, στον χρόνο που θέλει. Για στο κάποιο μισό ωράριο λόγο, του 8ωρου, δηλαδή σε 4 ναι, ώρες, ναι. Για να εξυπηρετείτε ναι. πόσα άτομα? Γύρω στα 200 με 250 άτομα την ημέρα, χωρίς να δίνουμε καμία οδηγία. Απλά να κατεβάζουμε το κουτάκι από το ράφι και να το δίνουμε, να μπαίνουμε στο ΑΜΚΑ να ελέγχουμε ότι δεν υπάρχει δίπλο πάρσιμο από κάποιον πονηρό ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Και μόνο αυτό είναι μια διαδικασία η οποία έχει τιμολογηθεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Διαβάσαμε προχτές για την Αγγλία ότι και μόνο που τα φαρμακεία θα συμμετέχουν θα πάρουν 200-250 λίρες εξ αρχής, θα παίρνουν μετά άλλες 250 λίρες το μήνα και θα παίρνουν μετά και νομίζω 2 λίρες, αν δεν κάνω λάθος, ή 15 λίρες για κάθε τεστ. Πάλι με δωρεάν λοιπόν διανομή των τεστ. Γιατί σε κάποιες άλλες χώρες τα τεστ πολλούνται στα σούπερ μάρκετ. Η μόνη χώρα η οποία πρωτοτυπεί σε αυτό. Φαίνεται δεν υπάρχει πολύ καλή συνεννόηση μεταξύ της πολιτείας και του δευτεροβάθμιου οργάνου μας, είναι η χώρα μας, η οποία εικάζει και φαντάζεται ότι οι φαρμακοποιοί μπορούν να δώσουν και άλλο από τον πολύτιμο προσωπικό τους και επαγγελματικό τους χρόνο, πέρα από το δωρεάν εμβολιασμό, πέρα από τα δωρεάν φάρμακα υψηλού κόστους. Η κατάσταση λοιπόν, όπως είπατε, έχει φτάσει στο θέατρο του παραλόγου. Ωστόσο, σε έναν πόλεμο αυτή τη στιγμή, κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε και πολεμούμε υπό τις εντολές των στρατηγών που αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι οι κυβερνώντες. Οι φαρμακοποιοί, ξαναλέω, καταλαβαίνουν και αντιλαμβάνονται το ρόλο τους ως λειτουργήμα και προσπαθούν να βοηθήσουν, βοηθούν ήδη, βοηθούν από την 1η Μαρτίου πέρσι και νωρίτερα για να περάσουμε αυτό το στάδιο. Νομίζω ότι τώρα θα είναι η μεγάλη μας βοήθεια και αν μετά έρθει και ο εμβολιασμός από τα φαρμακεία, εκεί πλέον θα μπορούμε να μιλάμε για πραγματική ελευθερία. Βέβαια, η ελευθερία μπορεί να την καρπώνεται ο δημόσιος τομέας, αλλά θα περάσει μέσα από τα φαρμακεία μας. Κύριε Κιωσέ, επιτρέψτε μου να σχολιάσω ότι πρόκειται για μία μορφή επίταξης. Ακριβώς. Και το ζητήσαμε αυτό. Έχετε πολύ δίκιο. Το ζητήσαμε αυτό. Ξέρετε, η επίταξη, όπως είπε και ο κύριος Κικίλιας πριν μερικές μέρες, προϋποθέτει κάποιο είδους αποζημίωση. Αυτό θα έλεγα ότι είναι κάτι χειρότερο από επίταξη. Ζητήσαμε ότι αν η κυβέρνηση χρειάζεται πραγματικά τα χέρια μας, είμαστε διατεθειμένοι και είναι ελεύθεροι προφανώς να το κάνει. Αλλά μέσα σε αυτό τον παραλογισμό, ούτε επιτάσσει ούτε αποζημιώνει, απλά απαιτεί από τους φαρμακοποιούς. Οι φαρμακοποιοί παρόλα αυτά για άλλη μια φορά δείχνουν τον κοινωνικό τους χαρακτήρα, την κοινωνική τους ευαισθησία και θα είναι ακόμα μια φορά εδώ, όχι γιατί είναι πλούσιοι, τα φαρμακεία σφιχτιούν, έχουν πέσει πάρα πολύ οι τζίροι τους, αλλά γιατί καταλαβαίνουν και είναι αυτοί που έρχονται σε επαφή με τον πολίτη, τον αναξιοπαθούντα, με τον πολίτη που δεν έχει φάρμακα και θέλει δανεικά. Όλα αυτά είναι μέσα εμβολιασμένα στο DNA μας και στο είναι μας, σαν φαρμακοποιοί. Θα έχετε το δικαίωμα, κύριε Κιωσέ, ο κάθε συνάδελφός σας να ορίσει, λέω εγώ τώρα κάποια πιθανά σενάρια, θα μπορούσατε να ορίσετε
χρονικά όρια κατά τα οποία θα εξυπηρετεί ένα φαρμακείο της γειτονιάς στους πελάτες. Υπάρχει αυτό το δικαίωμα από την πλευρά σας? Να πει το φαρμακείο, για παράδειγμα, εγώ σήμερα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα μπορώ να εξυπηρετώ για την διανομή των self-test, για την παροχή. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Φαντάζομαι ότι αν κάποιος ασκήσει αυτό το δικαίωμα, η πίεση του κόσμου, ο οποίος είναι και ο μόνος κριτής όλων μας, θα είναι τόσο μεγάλη που μέσα σε μία νύχτα θα βγει μια τροπολογία που θα λέει αυτές τις ώρες να κάνετε. Αυτή τη στιγμή οι φαρμακοποιοί νιώθουν και είμαστε εγκλωβισμένοι σε κάποιες κυβερνητικές αποφάσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με το ελεύθερο επάγγελμα, δεν έχουν καμιά σχέση με την πολιτεία και τους πολίτες, και νομίζουν ότι αυτά τα επιθεωρητικά και επιχάρτου σχέδιά τους θα βγουν πέρα άκοπα για αυτούς, με πολύ κόπο και πολύ υδρότα από άλλους. Και βέβαια μισθή. Φιλελευθεροποιούμε λοιπόν την κατάσταση χωρίς να βάζουμε το βασικό κομμάτι που είναι το κέρδος, το οποίο ποινικοποιούμε, λες και είναι κάτι κακό. Θα σας βοηθούσε, κύριε Κιωσέ, αν άλλαζε κάτι ως προς το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων? Αυτό που θα βοηθούσε σίγουρα στην κατάσταση που είμαστε τώρα και έχοντας φάει σχεδόν όλο το γάιδαρο, φαίνεται, θα ήταν η πρόταση η οποία κάναμε πριν λίγο καιρό στον Υφυπουργό, να μπορέσει μέσα με μια διαδικασία οι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν το φαρμακείο επιλογής τους, ώστε μετά να μην έχει πολύ γραφειοκρατία ηλεκτρονική ο φαρμακοποιός, απλά να δίνει τα τεστ στον φαρμακοποιό, κάτι σαν ραντεβού, κάτι το οποίο γίνεται ήδη με τα φάρμακα υψηλού κόστους. Δηλώνει ο ασθενής ότι θα πάω να πάρω αυτό το φάρμακο από αυτό το φαρμακείο εκείνη την ημέρα. Νομίζω ότι και αυτή η πλατφόρμα πάλι γίνεται στο πόδι και νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε πολύ. Αν βάλουμε συγκεκριμένο χρονικό ωράριο, θα πρέπει να μιλάμε μετά για αποζημίωση αυτών των ωρών. Γιατί ξέρετε, στο ωράριο των φαρμακείων μέσα, το οποίο είναι περίπου 9 ώρες την ημέρα, εξυπηρετούμε ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται τα φάρμακά τους τότε, γιατί δεν έχουν, γιατί τους τελείωσαν, γιατί τους τα έγραψε ο γιατρός τους. Αν 2 ώρες ασχολούμαστε μόνο με τα τεστ, 2 ώρες δεν θα ασχολούμαστε με τους ασθενείς μας. Όλα αυτά αγγίζουν πραγματικά την έννοια του μη επιθανού να γίνει, και νομίζω ότι όλοι θα προσπαθήσουμε να υπερβάλλουμε αυτό και να δώσουμε τα τεστ στο περίσσευμα και στα τράβηματα ελεύθερου χρόνου που έχουμε μέσα στο φαρμακείο. Πάντως, κύριε Κιωσέ, αν σχολίαζε κάποιος κάτι πάνω στη συγκεκριμένη κατάσταση, θα λέγαμε ότι όπως αποδείχτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας υπερπολίτιμο σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα στο κομμάτι της υγείας, έτσι και αποδεικνύεται με τα φαρμακεία ότι το άνοιγμα του επαγγέλματος, όλα αυτά που αποπειράθηκαν και προηγούμενες κυβερνήσεις να κάνουν όσον αφορά τα σημεία διάθεσης πώλησης φαρμάκων κτλ., έρχονται τελικά να αποδείξουν ότι εσείς είστε αυτοί που κρατάτε μία κατάσταση σε κρίσιμες στιγμές όπως η πανδημία που διανύουμε τώρα. Ακριβώς. Θα συνοψίσω λέγοντας δύο φράσεις που έχουν ακουστεί από διάφορους συναδέλφους μας. Ευτυχώς δεν ευόδωσαν τα σχέδια της Τρόικας και των προηγούμενων κυβερνήσεων να κλείσουν τα μισά φαρμακεία, γιατί τώρα θα θρυνούσαμε και θα ήμασταν μία χώρα με πάρα πολλούς νεκρούς. Από την άλλη, τα φαρμακεία πολλές φορές αναφέρονται ως ένας από τους πυλώνες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα τολμήσω να πω με τα λόγου γνώσεως ότι δεν είμαστε ένας από τους πυλώνες, αλλά είμαστε ο πυλώνας, σχεδόν ο μοναδικός, μπορεί κάποιοι λίγοι να βοηθούν, του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας, και μάλιστα το κάνουμε από τα λεφτά τα δικά μας, από τη δικιά μας την τσέπη. Δίνουμε χρήματα για τους ασφαλισμένους κάποιου ταμείου, όποιου και αν είναι αυτού, μεγάλου ή μικρού, εωπή ή οτιδήποτε, τα παίρνουμε μετά από καιρό. Στερούμε από εμάς, γιατί πρέπει να κάνει κοινωνική πολιτική το κράτος στις πλάτες ιδιωτών. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχουν χώρες που αποζημιώνονται κατευθείαν οι πάροχοι υγείας. Δεν υπάρχει σε κανένα βιβλίο ως σύστημα υγείας αυτή η μορφή. Υπάρχουν μεγάλες τρευλώσεις. Και γνωρίζετε ότι όταν φτάσουμε σε ένα σημείο να μην αντέχουν πια τα φαρμακεία, τότε θα καταλάβουμε πλέον ότι αυτό που είχαμε θα το εκτιμούσαμε και θα το χάσουμε. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό που βιώνουμε, κύριε Κιωσέ, έχει πάει πολύ πίσω αυτό που μας απασχολούσε ίσως και στο παρελθόν ως ρεπορτάζ δημοσιογραφικά. Συχνά πυκνά ρωτούσαμε πόσο πίσω είστε στις πληρωμές, ποια ταμεία σας χρωστάνε, πόσο μέσα είστε. Είμαστε αυτή τη στιγμή, μετά από πολύ κόπο, στις 45 ημέρες στην πληρωμή μας από το βασικό, έτσι, μεγάλο ταμείο, τον ΕΟΠΗ. Mm-hmm. Αλλά το παράδοξο είναι ότι παλιότερα λέγαμε θα κλείσουμε γιατί θα μας πιέσουν οι προμηθευτές μας. Τώρα φτάνουμε σε σημείο να λέμε θα κλείσουμε πληρωμένοι καλά από τον ΕΟΠΗ. Έχουν συρρυκνωθεί τόσο πολλοί αποζημιώσεις, τόσο πολλοί τιμές φαρμάκων, που ένα φαρμακείο για τα έξοδά του, χωρίς καμία κρατική βοήθεια, χωρίς να υπάρχει ΕΣΠΑ για τα φαρμακεία εδώ και μια 15ετία τουλάχιστον που γνωρίζω εγώ, χωρίς να υπάρχει καμία αποζημίωση, δυνατότητα αναστολής λειτουργίας,
καμία αποζημίωση επιστημονικών φορέων. Όλοι οι άλλοι παίρνουν εκτός τους φαρμακοποιούς και πραγματικά δεν βαλόμαστε εναντίον άλλων κλάδων. Όλοι έχουν χτυπηθεί, αλλά οι φαρμακοποιοί έχουν χτυπηθεί και είναι εδώ. Είναι παρόντες στις επάλξεις 24 ώρες 24 να αποτελούν το μοναδικό πυλώνα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι 45 μέρες είναι η απάντηση στην ερώτησή σας, αλλά πάλι είναι πολύ λίγα τα χρήματα για να στηρίξουν αυτό που λέγεται ελληνικό φαρμακείο με την πολυπραγνωσία του και την επιστημοσύνη του. Κρατάω αυτό που είπαμε στην αρχή, κύριε Κιωσέο, ότι στις 12 Απριλίου ενδεχομένως θα ξεκινήσει. Επίσημες ανακοινώσεις δεν έχετε και εσείς, δεν υπάρχουν και από την πλευρά των κυβερνητικών ως προς εμάς. Οπότε αναμένουμε να δούμε με λεπτομέρειες πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η διαδικασία, πώς θα λάβει η χώρα η διανομή των self-test και τι θα γίνει και με τους μαθητές, κύριε Κιωσέ. Επίσης. Ναι, αναμένουμε και εμείς μαζί σας να μάθουμε πώς θα δώσουμε τα self-test. Έτσι, και οι μαθητές, νομίζω, ακούστηκαν και από κάποιες φωνές ότι οι μαθητές μπορούν να πάνε στο σχολείο, θα πάνε στο φαρμακείο, θα κάνουν ένα self-test και θα πηγαίνουν. Δεν γίνεται όλο να περνάω από το φαρμακείο, είναι φύση αδύνατο. Το ελληνικό φαρμακείο αποσχολεί έναν το πολύ δύο εργαζόμενους. Μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να φανταστώ 5 φίβους να βρίσκονται μέσα εκεί, κύριε Κιωσέ, και να προσπαθούν να καταλάβουν ή να πάρουν πληροφορίες από εσάς για το πώς θα κάνουν το self-test. Δεν μπορώ να τη φανταστώ αυτή την εικόνα, πραγματικά. Με στιγμές και σκηνές άπειρου κάλους και με φίβους και όλες τις ηλικίες να είναι σε ουρές στα φαρμακεία και ο φαρμακοποιός να δέχεται μια πίεση χωρίς να το αξίζει και χωρίς να αποζημιώνεται για αυτήν. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την επικοινωνία. Καλή σας συνέχεια και καλή σας δύναμη, κύριε Κιωσέ. Επίσης, να είστε γεροί. Να είστε καλά. Μέχρι τις 12 Απριλίου, λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι ως προς τη διανομή των self-test. Αρχές, τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου ήταν αρχική ανακοίνωση από τον κύριο Σκέρτσο την περασμένη εβδομάδα. Τώρα, βέβαια, περιμένουμε και εμείς τα νεότερα. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά, όπως κάθε μέρα, στο βραδινό μας δελτίο στις 9, στο κεντρικό μας δελτίο στις 9 το βράδυ, με τον Σάκη Μόσχη. Εμείς θα είμαστε αύριο την ίδια ώρα και πάλι κοντά σας. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα να έχετε. Καλό βράδυ σε όλους.